Ούτε μία εβδομάδα δεν άντεξε ο αυτοσχέδιος δρόμος που δημιούργησαν κάτοικοι του Αλικιανού μπαζώνοντας τον Κερίτη. Ισχυρές βροχοπτώσεις στα Χανιά ήρθαν να επιδεινώσουν τα υπάρχοντα προβλήματα. Από την ορμή των νερών του ποταμού, ο δρόμος, τον οποίο κατασκεύασαν οι ίδιοι οι κάτοικοι, καταστράφηκε. Ευτυχώς η κυκλοφορία είχε διακοπεί από χθες, οπότε και επιδεινώθηκαν οι καιρικές συνθήκες. Μηχανήματα προσπάθησαν σήμερα να απομακρύνουν τους αγωγούς που είχαν τοποθετηθεί κάτω από τον παράνομο δρόμο για να εξασφαλίζεται η φυσιολογική ροή του ποταμού. Τα χωριά Αλικιανός, Κινές και Βατόλακος βρίσκονται ξανά αποκλεισμένα. Προσπαθήσαν να κάνουν μια δίωδο για να περνάμε, αλλά να ξέρετε τώρα ότι ο δρόμος που περνάει από το Σκηνέ είναι πάλι ριάκι στη μέση του δρόμου, δεν έχει γίνει καμιά φροντίδα. Και έτσι τώρα πήγα μέχρι εκεί για να περάσω απέναντι και δεν περνάει. Συνεπώς έχουμε αποκλειστεί από εδώ, έχουμε αποκλειστεί από εκεί και έτσι δεν μπορούμε να περάσουμε απέναντι. Ο δρόμος που αναγκάζονται να ακολουθούν όσοι θέλουν να φτάσουν στα χωριά της περιοχής μέσω Σκηνέ παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Τράβα να δεις από ποιο δρόμο ήθελανε να μας κατευθύνουνε όλους, να μας γυμνάσουν, να περνάμε από εδώ. Τώρα ένας κύριος πέρασε με το γιοταχή και πήγε να πάρει τα παιδιά του από το Σκηνέ. Εγώ τον πρότρεψα να μην περάσει, γιατί πέρασε μεν, αλλά τώρα το νερό πλησιάνει. Και θα γυρίζοντας πίσω με τα παιδιά του, τι θα γίνει. Στεναχωριέμαι γιατί τόσες μέρες το ξέρανε και δεν έγινε τίποτα. Εν τω μεταξύ, πηγαίνοντας από Αλικιανό προς Σκηνέ, είναι σε τρία σημεία ο δρόμος λίμνη. Δηλαδή, τόση αδιαφορία είναι ένα πράγμα φοβερό. Εδώ είναι ένας οχετός, ο οποίος ούτε τολμήσαν να το ανοίξουν, ούτε επιχειρήσαν να το ανοίξουν για να μην ταλαιπωρούν τον κόσμο. Και πραγματικά αυτό το κανάλι, το όλο το διάστημα, τώρα που κατευθύνθηκε όλη η κυκλοφορία από εδώ. Σε δεκάδες σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου των Χανίων σημειώθηκαν κατολισθήσεις. Με απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας έκλεισαν οι δρόμοι από Αλικιανό, Πρασές, Έμπρονα, καθώς και από Φουρνέ προς Ομαλό. Για λόγους ασφαλείας έκλεισαν το Δημοτικό Σχολείο Σκηνέ καθώς και το Γυμνάσιο και Λύκειο του Αλικιανού. Μικρότερης έκτασης είναι τα προβλήματα που προκάλεσε η νέα κακοκαιρία μέσα στην πόλη των Χανίων. Το ενετικό λιμάνι αποδείχθηκε ξανά ανοχήρωτο απέναντι στους θυελώδεις ανέμους. Πολλοί καταστηματάρχες του ενετικού λιμανιού βρήκαν τα τραπεζοκαθίσματά τους στο λιμενοβραχίωνα. Είχαν παρασυρθεί από τον υψηλό κυματισμό. Τα κύματα τα βλέπουμε όπως είναι, είχε ρίξει καρέκλες μπροστά. Προσπαθήσαμε να μαζέψουμε ό,τι προλάβαμε. Δεν είχαμε κάποια απώλεια. Αλλά εντάξει, φέτος έχει παραγίνει το κακό. Η διέλευση οχημάτων και πεζών από την ακτή Κουντουριώτη ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη. Δεν παίρνουμε τέρμα μέσα, δεν φοβόμαστε. Εντάξει. Το νέο κύμα κακοκαιρίας που χτυπάει την Κρήτη προκάλεσε πολύ μεγάλα ύψη βροχόπτωσης, ιδιαίτερα στο νομό Χανίων. Στην κορυφή της λίστας με τα υψηλά βροχομετρικά βρίσκονται τα ασκήφους Φακίων με 227 χιλιοστά, ενώ οι ρηπές ανέμου, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο νησί, έφτασαν τα 145 χιλιόμετρα την ώρα στο χωριό Σέμπρονας Χανίων. Για αύριο Σάββατο και την Κυριακή προβλέπεται να διατηρηθούν κάποιες παροδικές βροχές στα βόρεια τμήματα της Κρήτης και περισσότερο στις δυτικές περιοχές. Διατηρούνται επίσης και οι θερμοκρασίες σε χαμηλά επίπεδα και φαίνεται ότι η βελτίωση πλέον των καιρικών συνθήκων θα ξεκινήσει σταδιακά από την Κυριακή το απόγευμα.